Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Καπόπουλε. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, προκειμένου να σας ακούσουμε να κάνετε έναν απολογισμό για την γεωστρατηγική πολιτικονομική σκακέρα το 2023 και τι μέλη γενέστε για τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι το 2023 αυξήθηκε η ταχύτητα της ανάντησης ενός νέου κόσμου, πολυπολικού και πολυκεντρικού, χωρίς να είναι παντού αυτό αισθητό. Δηλαδή είναι αισθητό στις περιοχές της Ασίας και του παλαιού τρίτου κόσμου. Το βλέπουμε στην κυρίαρχη σχέση που έχει στις εμπορικές συναλλαγές η Κίνα με την Αφρική αλλά και με τη Λατινική Αμερική. Δεν το βλέπουμε και είναι φυσιολογικό αυτό στην πραγματική του διάσταση όταν έχουμε οπτική γωνία που ξεκινάει από την Ευρώπη. Μέσα στο 2023 έγινε ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί ο πόλεμος της Ουκρανίας να κερδιθεί από την κυβέρνηση του Κιέβου. Η περίφημη αντεπίθεση που είχαν σχεδιάσει οι Ουκρανοί με τη βοήθεια των συμμάχων τους από το ΝΑΤΟ δεν έκανε ένα αισθητό αποτέλεσμα. Και τώρα υπάρχει ένα κλίμα προετοιμασίας για τα χειρότερα. Βγαίνει χαμένη σε αυτό το στάδιο η Ευρώπη και η Αμερική? Η Αμερική όχι τόσο, γιατί η Αμερική πέτυχε αυτό που ήθελε. Ποιο ήταν αυτό που ήθελε? Να σπάσει η σχέση Γερμανίας-Ρωσίας. Τόσο στην ενεργειακή συμμαχία όσο και στο διμερές εμπόριο. Οι Ευρωπαίοι είναι μεγάλοι χαμένοι, διότι έχουν ξανά ένα σκηνικό ψυχρού πολέμου μέσα στο έδαφος τους, που ξεκινάει από τη Βαλτική και φτάνει στη Μαύρη Θάλασσα. Και συγχρόνως εισπράττουν τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τις οικονομικές τους συναλλαγές με την Κίνα, να πάρουν μέρος δηλαδή και σε αυτό το πακέτο ακυρώσεων που επιβάλλει η Αμερική στην Κίνα με άλοθη τις πρακτικές, μη νόμιμες πρακτικές εμπορίου. Θέμη το ανταγωνισμό. Άρα είμαστε τώρα στο στάδιο όπου η Ουκρανία είναι ιτημένη προς το παρόν, όπως εξελίσσονται τα πράγματα στον πόλεμο αυτόν. Από εδώ και πέρα, τι διαβλέπετε να γίνεται? Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Με το που θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε να παγώσει η σύγκρουση, είτε να υπάρξει κάποια συμφωνία, τι θα γίνει με τις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία? Γιατί εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Έχουμε ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας. Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, είναι 1.500 Γερμανοί στρατιώτες. Στην Εστονία είναι Καναδοί στρατιώτες. Έχουμε τη Φιλανδία. Έχουμε τις προσπάθειες της Δύσης να αποκλείσει την Βαλτική θάλασσα και τη Μαύρη θάλασσα από τους στόλους της Ρωσίας. Μαζί με την Ουκρανία, όταν θα δείξει σύγκρουση, θα μπει μπροστά μια δυναμική επαναπροσέγγισης της Δύσης με τη Ρωσία, της Ευρώπης με τη Ρωσία. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι προφανές και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνει άμεσα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, λόγω για το τι σχέσεις θα έχει η Ευρώπη με τη Ρωσία, έχουν οι δύο ωφελημένες δυνάμεις από την ένταση, η Πολωνία και η Ρουμανία, οι οποίες βρήκανε πρωτεύοντα ρόλο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το παιχνίδι τώρα που παίζετε, που μας περιγράφετε, της γεωστρατηγικής σκακέρας, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδος, τόσο στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, στο ΝΑΤΟ, σε σχέση και με τις αντιδράσεις της Τουρκίας? Να εμπλέξουμε και την Τουρκία τώρα. Ναι. Κοιτάξτε, για να μην υπερβάλλουμε, στην Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση και στη σύγκρουση γενικώς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία, χώρες του μεγέθους και του βάρους της Ελλάδας δεν μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο. Σε σχέση όμως με την Τουρκία έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Η Τουρκία είχε ξεκινήσει μια δυναμική εξομάλυνσης των σχέσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχής γενομένης από τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Είδατε τι προσπάθειες κατέβαλε για να τα βρει με το Ισραήλ, τι προσπάθειες έχει κάνει ακόμα για εξομάλυνση με την Αίγυπτο.
Και σε αυτό το πλαίσιο θα ενέφρασα και τη νέα της πολιτική απέναντι της Ελλάδος. Δεν θέλει δηλαδή οι τριβές και οι πολύ περισσότερες συγκρούσεις με ένα σύμμαχο των ΗΠΑ να τις μπερδεύουν ακόμα περισσότερο στη σχέση με τις ΗΠΑ. Γιατί να μην γελιόμαστε. Οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας δεν θα γίνουν ως εκθαύματος καλές με το που θα μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ και θα πάρει η Τουρκία όταν πάρει τα F-16. Οι δύο χώρες, οι δύο δυνάμεις, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σε ειρηνοτοπική σύγκρουση σε ό,τι αφορά το κουρδικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου πει και άλλη φορά, έχουν κάνει στρατηγική επένδυση στο κουρδικό, όχι μόνο στην βορειοανατολική Συρία, αλλά και στο Ιράκ και στο Ιράν. Σε μια Μέση Ανατολή, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια, όπου το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συμφιλειώθηκαν με μεσολάβηση της Κίνας, όπου αυτή τη στιγμή έχει ο αραβικός κόσμος έχει κάνει υπέρβαση των διαιρέσεών του ανάμεσα σε Σιίτες και Σουνίτες και μαζεύτηκαν όλοι μαζί οι ηγέτες. Είδατε αυτή τη σύναξη Ερντογάν, Άσαντ, πρίγκιπας του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Πράγματα που αν τα λέγαμε πριν από δύο χρόνια θα ήταν... Το Κατάρ αποποίησε και λοιπά, ναι. Το θέμα είναι τι ελευθερία κινήσεων έχει το Ισραήλ και κατά πόσον μπορεί να πάει κόντρα στην αμερικανική πολιτική. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν την προσπάθεια να κρατήσουν κάποια επιρροή στην Μέση Ανατολή. Είχαν μεσολαβήσει να χωρισθούν οι σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ και να εγγυηθούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας με τον ίδιο τρόπο που εγγυώνται την Ιαπωνία ή την Νότια Κορέα. Περιμένετε μετά τον πόλεμο στη Γάζα να περπατάνε τέτοια σχήματα. Από εδώ και πέρα, αυτό το μέτωπο πώς το προβλέπετε να εξελίσσεται? Είναι ένα μέτωπο, στην ουσία, Ιράν εναντίον Ισραήλ. Κοιτάξτε πόσα μέτωπα υπάρχουν. Υπάρχει η Γάζα. Με τη Χαμάς τη στήριζε τον τελευταίο καιρό το Ιράν. Υπάρχει ο Νότιος Λίβανος, με τις δυνάμεις της φιλοειρανικής Χεσμπολά, έτοιμες να εμπλακούν σε πόλεμο με το Ισραήλ οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχει η Δυτική Όχθη, όπου μπορεί να πιάσει φωτιά όλη η περιοχή και να γίνει μια νέα Παλαιστινιακή Ιντιφάντα. Υπάρχει η Εμένη με τους αδέρφες Χούθης, οι οποίοι κρατούν σε ομοιρία τη διεθνή ναυσιπλοεία, προφανώς ένα σκληρό μήνυμα της Τεχεράνης που στηρίζει τους αδέρφες Χούθης προς το Ισραήλ, να μην ανοίξει μέτωπο στο Νότιο Λίβανο, γιατί αλλιώς οι φιλοειρανικές δυνάμεις της περιοχής θα κλείσουν την Ερυθρέα Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ. Κύριε Καποπούλε, θέλω λίγο το σχόλιο σας αναφορικά με την επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια από τη Λιβύη και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και δι' για την Κρήτη, διαβάζοντας και κάνω διαχωρισμό αυτό, ότι το 24 θα γίνουν οι πρώτες έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης σε σχέση με την έβρεση υδρογονανθράκων στην θαλάσσια αυτή ζώνη. Η επέκταση των χωρικών υδάτων από τη Λιβύη. Από τη Λιβύη. Στα 12 μίλια είναι αν θέλετε, σε αρμονία με το τι λέει το διεθνές δίκαιο. Για το δικαίωμα των κρατών που μπορούν να επεκτείνουν την γυαλίτιδα ζώνη μέχρι και 12 μίλια. Η Λιβύη μπροστά της έχει ανοιχτή θάλασσα, οπότε δεν θα βρεθεί κάποιος να της αμυζητηθεί στην γυαλίτιδα ζώνη. Άλλο πράγμα είναι. Αντιδράει η Αίγυπτος. Είπατε. Η Αίγυπτος ήδη έχει εκφράσει κάποια αντίδραση σε αυτή την επέκταση. Ναι, προφανώς διότι δεν δίνει προτεραιότητα στο κατά πόσον είναι νομικά κατοχυρωμένη, αλλά το κενό εξουσίας που υπάρχει στη Λιβύη, που μπορεί να οδηγήσει σε τις δύο γειτονικές χώρες σε αντιπαράθεση. Υπάρχει ένα κενό εξουσίας στη Λιβύη. Ναι. Και προφανώς εικάζω ότι, δεν το ξέρω καλά το θέμα, ότι η απόφαση της Λιβύης έχει περισσότερο σχέση με την θεμελίωση της εγκυρότητας του τουρκολιβικού... Της απόφασης αυτή για την επέκταση. Ναι. Κύριε Καποπούλε, αυτό την Ελλάδα τώρα τι την κάνει για να μην επεκτείνουμε και εμείς στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης? Κοιτάξτε, είναι... Λογικά δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να το κάνουμε πάντως. Δεν είναι στο Αιγαίο πέλαγος. Αυτό ακριβώς. Το Ιόνιο έχει γίνει ήδη τα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί η κυβέρνηση, πώς το σχολιάζεται, δεν παίρνει μια τέτοια απόφαση? Κάτι την εμποδίζει.
προφανώς δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν μια εμπλοκή στο καλό κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όχι ότι κάποια μέρα δεν θα λυθεί. Είναι αδύνατο να υπάρξει προσφυγή στη Χάγη, εάν προηγουμένως δεν έχουμε λύσει το θέμα των χωρικών υδάτων. Όπως καταλαβαίνετε, λέμε ότι έχουμε μία διαφορά, αλλά η μία διαφορά είναι οι εξής τρεις. Ότι για να οριοθετήσεις την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα, πρέπει πρώτα να ξέρουν οι γείτονές σου μέχρι πού πάνε τα χωρικά σου ύδατα. Οπότε αυτή είναι μια κίνηση που αν πάμε στη Χάγη θα πρέπει να προηγηθεί. Είναι μονομερής ενέργεια. Δεν θα προκύψει από συνομιλίες, αλλά φυσικά η Ελλάδα θα λάβει υπόψη της τις σχέσεις της με όλους τους εμπλεκόμενους, από την Ιταλία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο μέχρι και την Τουρκία. Ο ανέφελος ορίζοντας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα, γιατί κάποια στιγμή θα υπάρξει η ένταση για τα γνωστά θέματα που δεν έχουν λυθεί. Τα έχουμε βάλει κάτω από το χαλάκι πάλι. Ναι. Όλα εξαρτώνται από τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Μάλιστα. Οι Τούρκοι τον τελευταίο καιρό βλέπουν τη σχέση τους με την Ελλάδα ως επηρεαζόμενοι σε καθοριστικό βαθμό από τη σχέση τους με τις ΗΠΑ. Δηλαδή θα μπουν σε ένα δρόμο στοιχειώδος εξομάλυνσης οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Και αν ναι, ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας. Γιατί αν έχετε προσέξει κατηγορίες του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ερντογάν κάθε λίγο και τρεις και λίγο λέει ότι περίπου οι Ηνωμένες Πολιτείες φυτιλιάζουν την Ελλάδα ώστε να χαλάσουν οι Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, τι εννοεί φυτίλιασμα ο Ερντογάν, είναι προς τη συζήτηση. Κάτι σχετικό. Ναι, ναι. Θεωρεί προκλητική την βάση των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα. Άρα το 24 μπαίνει με ταραξίες πάλι τόσο μέτωπα ταραγμένα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που είναι απρόβλητα ακόμα, δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστούν, πού θα οδηγηθούν αυτά τα μέτωπα. Για να καταλάβετε τη διάσταση του πράγματος. Ναι. Αυτές τις μέρες θα πάει ο πρόεδρος του Ιράν στην Τουρκία. Εντός του Ιανουαρίου θα πάει και ο Πούτιν στην Τουρκία. Τι σώη αποκατάσταση στρατηγικών σχέσεων εταίρων του ΝΑΤΟ είναι αυτή όταν οι αντίπαλοι του ΝΑΤΟ που είναι ο Πούτιν και το Ιράν κάνουν διπλωματία φανερή με τον Ερντογάν. Ακριβώς. Και μάλλον το έχει επιδιώξει ο Ερντογάν για να δείξει ότι μπορεί να κατέβασε την ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπει στην ιδία στο ΝΑΤΟ για να πάρω τα F-16, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω την πολυδιάστατη ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Ναι, ναι. Κάποια άλλη επισήμαση κλείνοντας σε σχέση με όλη αυτή την... Κοιτάξτε, υπάρχει και το θέμα της Κίνας, όπου και ναι, εκεί ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιτύχει αυτό που θέλουν, δηλαδή να κάνουν την μεγίστη δυνατή συμμαχία των κρατών της περιοχής κατά της Κίνας. Άρα αυτά είναι τα κυρίαρχα ζητήματα. Και επίσης το ζήτημα των ζητημάτων είναι τι θα γίνει με τη μονομαχία Biden-Trump. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε ένταλμα συλλήψεως κατά του Τραμπ ενώ σου διαρκεί η προεκλογική εκστρατεία. Θα αποφανθεί κάποιο δικαστήριο πολιτιακό ή τον άλλο δικαστήριο ότι δικαιούται ή δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος. Και πώς θα είναι η επόμενη μέρα μιας επιστροφής του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Νομίζω ότι οι παγκόσμιες ηγεσίες ούτε καν θέλουν να τα σκέφτονται όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως η φυσική κατάσταση του Biden δίνει πόντους στον Τραμπ. Παρά τις δικαστικές του εκκρεμότητες. Μα κοιτάξτε, ο Τραμπ εισπράττει την δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών για την... αυτό που... Τι έδινε ενότητα και συνοχή σε μια ετερόκλητη εθνικά χώρα με μετανάστες από όλο τον κόσμο όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανικό όνειρο, η ευημερία, ο αυτοδημιούργητος μετανάστης, ο οποίος ξεκινάει από μια ταπεινή δουλειά και γίνεται εκατομμυριούχος. Όλα αυτά είναι πολύ περιορισμένα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μια απορρίθμιση των πάντων. Η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία είναι προβληματικές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
η ανεργία σε ορισμένους κλάδους εξακολουθεί και μαστίζει, όπως τη βαριά βιομηχανία, και δεν ξέρουν πραγματικά οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς να διαμαρτυρηθούν για ένα πολιτικό σύστημα που δεν τους λύνει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Και η κατακαιρματισμένη δεξιά στην Ευρώπη, εκεί παίρνει κεφάλι η άκρα δεξιά, δυστυχώς. Θα έχουμε ένα θρίαμβο της ακροδεξίας. Εδώ μιλάμε ότι μπορεί στη Γερμανία η εναλλακτική να είναι ένα δεύτερο κόμμα. Σωστά. Σωστή επισήμανση αυτή, γιατί το είχαμε ξεχάσει. Άρα τι Ευρώπη θα είναι αυτή με τη Μελόνι στην Ιταλία, με τη Λεπέν στη Γαλλία και με την εναλλακτική στη Γερμανία. Μεγάλα θέματα, μεγάλα προβλήματα και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν όλα αυτά. Θολός παραμείνει ο κόσμος. Κύριε Καπούπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτόν τον απολογισμό και τον προβληματισμό. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.